Αθηνών και συνάδελφο. Καλημέρα. Συνάδελφο πάντα, καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας βλέπουν. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Τσουκαλαδάκη, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλαδάκη. Καλημέρα σας σε μια σημαδιακή ημέρα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος. Μην ξεχνάμε ότι κάποιοι σταθήκανε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και κάποιοι στη λάθος. Ατζέντα, κατευθείαν έβαλε ο κ. Για όνομα του Θεού. Να πούμε και για την κυρία Μπαραζιάννα που σήμερα στεναχωριέται κάθε 5η του Ιούλη. Μάλιστα. Στις εκλογές πάντως δεν υπάρχει σωστή και λάθος πλευρά. Δεν ξέρω τι εννοεί ο κύριος. Θα σας εξηγήσω. Πέστε το μετά. Αλλά εγώ λέω ότι και το δημοψήφισμα ήταν μια δημοκρατική στιγμή. Ο καθένας διάλεξε μια πλευρά. Ποια πλευρά? Εγώ είχα διαλέξει την πλευρά που έλεγε δεν θέλουμε τους εκβιασμούς με τις προϋποθέσεις και το πλαίσιο του Σόιμπλε και των σκληρών δανειστών, αλλά μια άλλη διαπραγμάτευση, η οποία έγινε μετά με οδυνηρό συμβιβασμό. Αλλά έγινε. Ναι, και μετά μας είπατε ότι είχατε αυταπάτες. Σύρατε εγώ προσωπικά δεν σας είπα τίποτα, αλλά επειδή το είπε ο Πρωθυπουργός, προσπάθησε να απαντήσει στο καλοπροαίρετο ερώτημα. Ακούστε με λίγο. Ό,τι θέλετε. Εσείς είστε υποψήφιος, εγώ είμαι υποψήφιος, ο Πρωθυπουργός είναι ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και απολογείται για το αποτελέσματα της πρωθυπουργικής και κυβερνητικής θητείας με αρκετό έργο, το οποίο ούτε φαντάστηκε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με τις δεκαετίες που διακυβέρνησε τη χώρα και τη χρεοκόπησαν. Αλλά για να επανέλθω. Όχι, όχι, για το ότι διχάσατε τον ελληνικό λαό και τη χώρα. Δεν θα μας πείτε λάθος, μια συγγνώμη. Δεν για το ότι διχάσατε τη χώρα. Έχετε, μια καραμέλα, μια προπαγανδιστική καραμέλα. Αν θέλετε να συζητήσουμε για το αύριο της χώρας, μπορώ να φωνάξω πολύ περισσότερο από εσάς. Αν θέλετε να φωνάξουμε, να το πούμε. Εσείς ξεκινήσατε, λέω. Διχάσαμε τη χώρα. Βέβαια, διχάσατε τη χώρα. Φέραμε αποτέλεσμα στη χώρα. Τι αποτέλεσμα φέρατε? 99 χρόνια να είναι όλοι δημόσια. Γιατί η Νέα Δημοκρατία που εκπροσωπείτε κυβέρνησε τη χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά. Να βγείτε να ζητήσετε ένα συγγνώμη. Είμαστε με το κεφάλι ψηλά για την ετοιμότητα, για την ετοιμότητα, τη διαφάνεια και τα αποτελέσματα. Δεν έχετε αφήσει σόι που να μην έχετε νομίζω έχετε τόσα στα συρτάρια που το πρόγραμμά σας, αντί να μιλάτε για το πρόγραμμά σας, μιλάτε για διχασμό, για ψεύτες. Εσείς το μόνο για, αυτά που για απατεώνες, κοιτάξτε φυσικά, να δείτε, γιατί θα μιλήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί θα μιλήσουμε. Εγώ σας απαντάω για την αποτελεσματικότητα αυτής της διακυβέρνησης. Εσείς μου λέτε με επίθετα και αποτελεσματικότητα σε τι? Αυτό δείχνει ποιο σε περιεχόμενο τι? Έχετε. Που έχετε κάνει τα πανεπιστήμια. Πρώτα απ' όλα το ότι βγήκαμε που απελευθερώσατε με τον νόμο από Παρασκευό, την ιστορία των μνημονίων με αποτελεσματικό τρόπο. Βέβαια, βέβαια. Που εσείς μέχρι και πριν από δύο μήνες λέγατε ότι δεν βγήκαμε από τα μνημόνια, ότι δεν θα βγούμε στις αγορές. Τι λέω? Τα έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Και όλοι οι υπόλοιποι εκπρόσωποι σας. Δεν μου απαντάτε. Το τι θα δούμε την Κυριακή. Πολύ έντονα ξεκινήσαμε. Θα το δούμε. Είναι η πρώτη φορά που ξεκινήσαμε. Λες καυγάς χωρίς να θέσουμε κανένα ερώτημα. Κανένα ερώτημα. Εγώ βλέπω μια συσκευασία, όπως λέω, από καιρό. Ακούστε με να δείτε. Είναι άλλο πράγμα να έχεις την αντιπαράθεση και την αντίθεση στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων αυτής της διακυβέρνησης ή στην αποτύπωση και ανάλυση και σχολιασμό των προγραμμάτων, αυτών των προγραμμάτων που παρουσιάζει το Α ή το Β κόμμα, και είναι άλλο πράγμα να πηγαίνουν εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, όπως το διαπίστωσα και ως δημοσιογράφος, και από άλλες πλευρές, και το μόνο που θα κάνουν είναι να το παίζουν σχολιαστές, χαρακτηρισιολόγοι κτλ. Δηλαδή να πω κι εγώ. Είναι η μέρα βροχερή, έχει λιακάδα. Εσείς τη φέρετε, δεν τη φέρετε. Δεν πάμε εκεί. Ναι. Εδώ μιλάμε με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και επιτρέψτε μου να θυμίσω το εξής. Τα αποτελέσματα που έχετε είναι ο κόσμος. Μην διακόπτετε τουλάχιστον. Όχι, μα συγγνώμη, μιλάτε συνέχεια. Για όνομα του Θεού, να σταματήσω να μιλήσετε εντός έδρας. Αλλά όχι, με συγχωρείτε. Εγώ είμαι παντού. Είμαι παντού εκτός έδρας, όπως είστε και εσείς. Κύριε Στουμπό, μπορείτε να. Κύριε Στουμπό, μου επιτρέπετε λίγο. Κύριε Τσουκαλαδάκη, καταρχάς να σας πω κάτι. Γιατί ναι, είπατε κάτι το οποίο μας θίγει. Σοβαρά. Τι εννοείται παίζετε εκτός έδρας? Δηλαδή εσείς δεν ξέρετε ότι έχει χαρακτηριστεί ως ένα μέσο λίγο πιο κοντά στο ντοκουμέντο παρά στην αντικειμενική δημόσια τι τηλεόραση. Τι λέτε τώρα, δηλαδή αυτό που λέω εγώ το πιστεύει υπήρχε όλος ο ελληνικός λαός. Να σας πω, κύριε Τσουκαλαδάκη, ό,τι θέλετε. Μα δεν μας αφήνει. Να σας πω λίγο κάτι. Ό,τι θέλετε. Ακούστε με. Έχετε... Γιατί σας προσβάλλει το ντοκουμέντο. Αφού κύριε Τσακαλουδάκη, τι έμπαρση είναι αυτή, κύριε Τσακαλουδάκη? Συγγνώμη. Σας παρακαλώ. Ναι, όπως είστε, εγώ δεν σας ξέρω. Αλλά είστε δημοσιογράφος. Ναι, βεβαίως. Κύριε Τσακαλουδάκη. Αν δεν μπορείτε, αυτό το. Κύριε Τσακαλουδάκη, τι εννοείται αν δεν μπορείτε? Μισό λεπτό, κύριε Τσακαλουδάκη. Ακούστε, κύριε Τσακαλουδάκη. Να σας πω. Σας προφέρω πολύ. Εγώ είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Και εγώ είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Καθόλου ήρεμος δεν είμαι. Λοιπόν, σας είπα. Η ΕΡΤ έχει χαρακτηριστεί
ψηφιστή ναι. για τόσα χρόνια που κάνει προπαγάνδα ναι. υπέρ αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το λέτε εσείς. Έχει αλλά... Όχι, δεν το λέω αυτό εγώ, το λέει εσείς. Ο ελληνικός λαός. Αυτό το λέτε εσείς. Το να κάνετε τη δικιά σας άποψη, να την αναγάγετε σε άποψη του ελληνικού λαού, αυτή είναι δικιά σας άποψη. Πάντως, μια δημοκρατία. Να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Τσουκαλαδάκη. Αν μου επιτρέπει μόνο. Έκανε διορθωτική κίνηση. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Στούμπα, σας παρακαλώ για να ηρεμήσουν και να πέσουν οι τόνοι. Ηρεμή είμαστε. Όχι, γενικότερα λέω. Κύριε Τσουκαλαδάκη, είστε, θεωρείτε ότι εδώ, σε αυτήν την εκπομπή που βρίσκεται σήμερα, γίνεται προπαγάνδα? Όχι. Θεωρώ όμως ότι έχετε αφήσει τον κύριο Στούμπο να μιλάει χωρίς διακοπή συνεχόμενος. Καλά, δεν πειράζει. Ξαναδείτε το βίντεο και μετρήστε το χρόνο. Αφού είστε πολύ επιθετικός και πολύ προσβλητικός. Καθόλου. Να σας πω κάτι. Εμείς ό,τι θέλετε. Θα ακούστε. Καταρχάς, δεν τιμά κανέναν. Ούτε το ύφος, πιστέψτε μου, ούτε το ειρωνικό ύφος για το ό,τι θέλετε τίποτε. Προσκληθήκατε από την εκπομπή μας. Και δεν το τιμά. Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Δεν το δείχνετε. Και σας απόψεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν θέλετε να το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά για την ιστορία και μόνο θα σας πω. Ότι αν δείτε το βίντεο, επιτρέψτε μου να έχω τηλεοπτική εμπειρία. Έχετε μιλήσει πολύ περισσότερο από τον κύριο Στούμπα, αλλά δεν το μετράμε. Αλήθεια, αλήθεια έχω τελείως διαφορετική εντύπωση. Μπορούμε να το δούμε μετά. Βεβαίως, με πολύ μεγάλη χαρά. Και αν θέλετε να σας το πω, και με ζητώ συγγνώμη, δεν είναι οικειότητα, βάζουμε και στοίχημα. Αλλά όπως και να ξέρετε, δεν είναι υπηκοδομητική κουβέντα. Θα ήταν προτιμότερο να μιλήσουμε προγραμματικά. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, αν θέλετε να μπούμε σε μια διαδικασία πολιτικής αντιπαράθεσης για το πρόγραμμα. 48 ώρες πριν τις εκλογές να το κάνουμε. Διαφορετικά, άποψή μου είναι ότι δεν έχει νόημα να τσακωνόμαστε για οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Λοιπόν, ωραία, να ξεκινήσουμε. Έλα, Κώστα. Ωραία. Στον κύριο Τσουκαλαδάκη, που ήθελα να σας κάνω εξ αρχής μια ερώτηση. Με αφορμή αυτά που έλεγε ο κύριος Στούμπος νωρίτερα, περί προγράμματος. Κατηγορείται η Νέα Δημοκρατία ότι κάνει μια σειρά από εξαγγελίες οι οποίες δεν είναι κοστολογημένες. Από τις γερμανικές αποζημιώσεις θα τα βρούμε όλα, θα δανειστούμε από Κίνα, Ρωσία και από το Μεξικό. Μπορεί να μας δώσει και από τη Βενεζουέλα. Άλλο. Σας απάντησα. Νομίζω. Δεν πειράζει. Ο τηλεθεατής καταλαβαίνει. Ναι. Από εκεί. Αυτή είναι η απάντηση. Βέβαια, αυτή είναι η απάντησή μας. Κύριε Στούμπο. Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν για όσους μας βλέπουν, γιατί νομίζω ότι ο συνομιλητής μου, επαναλαμβάνω, δεν τον χαρακτηρίζω. Λέω μία τακτική που ακολούθησε ένα μεγάλο κομμάτι υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς συντονισμένο, να αποφεύγει την οποιαδήποτε ουσιαστική αντιπαράθεση και να κάνει μόνο χαρακτηρισμούς. Που δικαιούται βεβαίως και όλα κρίνονται. Παρ' όλα αυτά, επανέρχομαι. Δύο πράγματα έχει ο κάθε συμπολίτης μας την Κυριακή να αποφασίσει πηγαίνοντας στην κάλπη. Πρώτα απ' όλα να πάει στην κάλπη και να ψηφίσει όποιον υποψήφιο θέλει, όποιο κόμμα θέλει, αρκεί να αφήσει απ' έξω τις φασιστικές εκπροσωπήσεις και τα φασιστοειδή εκρώματα. Για να συμφωνήσουμε σε κάτι όλοι μαζί. Εδώ θα είναι ένα κρίσιμο απόλυτα, θέμα. Συγγνώμη, γιατί δεύτερο, θα ταυτιστούμε. Είναι δεύτερο, το μοναδικό. Δεύτερο, εγώ χαίρομαι όταν πραγματικά, όσο και αν είναι το επίπεδο της πολιτικής συζήτησης, ο συμπολίτης μου αποφασίζει επιτέλους για την ανανέωση ή την αλλαγή θητείας στη δημοκρατία που είμαστε. Γιατί είμαστε μια δημοκρατική χώρα, γιατί αν δούμε στη γειτονιά μας τι συμβαίνει ακόμα, π.χ. στη γειτονική Αλβανία, καταλαβαίνετε νομίζω ότι εννοώ. Συνεπώς είμαστε ένα παράδειγμα στη γειτονιά σταθερότητας, δημοκρατίας και προοπτικής και να δούμε τώρα και τις διαφορές μας. Ναι. Πρώτη μας βασική διαφορά με όλα τα άλλα κομμάτια, γιατί συνήθως ξέρετε, το έλεγα πάντοτε και ως δημοσιογράφος και ως πολίτης. Πρωτίστως οι κυβερνήσεις ξαναπαίρνουν ή χάνουν τις εκλογές. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, μέσα και από τη λογική της δημοκρατίας και της αντιπολιτευτικής τακτικής, θέλουν να αξίσουν τη φθορά την κυβερνητική. Εδώ όμως έχουμε την εξής διαφορά. Με το κεφάλι ψηλά αυτή η κυβέρνηση αποτυπώνει την έξοδο από τα μνημόνια, χωρίς να έχουν τελειώσει όλες οι επιβαρύνσεις και οι βαριές συνέπειες αυτής της ουσιαστικής χρεοκοπίας πριν από 10 χρόνια της χώρας. Δεν ήταν απλά οικονομική η χρεοκοπία. Ναι, ήταν και κοινωνική και οικονομική. Πώς φαίνεται αυτό? Φαίνεται όχι απλά γιατί το ανακοίνωσε κάπου ο Πρωθυπουργός, όπως μας λένε οι προπαγανδιστές, αλλά γιατί η οικονομία της χώρας είναι σε διαρκή πορεία, έστω και σταδιακή ανάταξη. Αυτό βέβαια η δεν κοινωνία περιμένει. Στις δημοσκοπήσεις, οφείλω να σας πω και να σας ρωτήσω. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος και εσείς και ο κύριος Ελατζάς. Να σας θυμίσω το εξής. Πριν περίπου 100 χρόνια, το ανέφερα και σε πολλές συγκεντρώσεις και πολλοί κόσμος το έχει ξεχάσει. Οι ιστορικοί τα θυμούνται βέβαια, αλλά να το θυμίσουμε. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μετά από μια οχταετή σχεδόν θριαβευτική πορεία τότε του ελληνισμού με τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και παρά το διχασμό της χώρας τότε με τους βασιλικούς, πήγε στις εκλογές και στο όνομα του να μην συνεχιστεί η περιπέτεια, όπως λέγανε τότε, τη συντηρητική αντιπολίτευση, η φιλοβασιλική, έχασε τις εκλογές κατά μεγάλη έκπληξη πολλών
Και αυτοί που λέγανε ότι δεν θα συνεχιστεί ο πόλεμος κτλ. Πήγαν στη Μικρά Ασία και ήρθε η μικρασιατική καταστροφή, αν τα θυμάστε. Mm-hmm. Αυτό τι λέω, το λέω σε ιστορικό παράδειγμα. Άλλο ιστορικό παράδειγμα, όχι στη χώρα μας. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φαντάζομαι ότι ο νικητής δεν δικαιωθεί την ιστορία. Όχι. Λέω λοιπόν. Μα επιτέλους ή να τελειώσω, να σταματήσω. Μετά στο τέλος, κάντε κριτική αποτίμηση για τον χρόνο. Δεν σας καταλαβαίνω δηλαδή. Δεν θα διοικηθείτε στον χρόνο. Δεν κάνω ιστορική αποτίμηση εγώ. Προσπαθώ να θυμίσω ότι στις κάλπες πολλές φορές ο κάθε πολίτης εκτιμάει σύνθετα τη στάση τη δική μου, τη στάση τη δική σας, τη κυβέρνηση πρωτίστως. Άρα βλέπετε ανατροπή. Συνεπώς οι συνέπειες της ψήφου Στούμπο, είναι δεδομένες. Αυτά τα λέτε, αυτά. Βλέπετε κάποια ανατροπή στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Εγώ βλέπω ότι παρά το αποτέλεσμα το πρόσφατο της κάλπης των ευρωεκλογών, έχουμε μια επανασυσπήρωση των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ της Προοδευτικής Συμμαχίας, γιατί υπενθυμίζω σε όσους μας βλέπουν σε αυτή τη φάση, στην ουσία επιλέγουν μέσα από τη δημοκρατική διαδικασία ένα μπλοκ. Μάλιστα. Ένα μπλοκ προοδευτικό ή ένα μπλοκ συντηρητικό. Ναι. Αυτή είναι η ουσία αυτή τη στιγμή της αναμέτρησης Κυριακής. Και νομίζω ότι πηγαίνουμε σε μια ψήφο-ψήφο προσπάθεια αλλαγής των συσχετισμών που αποτύπωσαν οι κάλπες των ευρωεκλογών. Κύριε Τσουκαλαδάκη, έχετε κάποια εκτίμηση για την διαφορά, γιατί φαντάζομαι εσείς περιμένετε και είναι λογικό, όπως ο κύριος Τούμπος περιμένει.